Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι από την καλό Άξο. Καλό μεσημέρι, καλημέρα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Γιαννάκο, και μακάρι να μπορούσαμε να έρθουμε στην Άξο. Να έρθετε, γιατί να μην έρθετε. Πάσχα έρχεται, ελάτε κι εσείς από εδώ να δείτε τι ωραία που περνάμε εδώ στο νησί. Μόνο κακό να μην έχουμε, να μην μας συμβεί τίποτα σοβαρό. Και χρειαστεί, και έχει και κακοκαιρία, και χρειαστεί να κάνουμε κανένα ταξίδι εκεί διακομιδή. Ναι, αυτό ναι. Βγήκε στη δημοσιότητα, κύριε Γιαννάκο, από εσάς σχετικά με τις ελλείψεις, ένα θέμα σχετικά με τις ελλείψεις των γιατρών στα νησιά μας. Μάλιστα εδώ αναφέρεστε σε δημόσιες δομές υγείας σε 13 νησιά και η κατάσταση είναι τραγική, έτσι? Ναι, πράγματι όλοι, όπως διαπιστώνομαι τις τελευταίες μέρες, μιλάνε για τον σταθμάρχη που ήταν μόνος του σε μια βάρδια και κανείς δεν ασχολείται με την κάλυψη των υγειονομικών μονάδων των νησιών, που πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει κανείς γιατρός βασικής ειδικότητας, υπάρχουν ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό και σε πολλές ειδικότητες έχουμε μόνο έναν γιατρό. Mm-hmm. Για παράδειγμα στην Άξο, μιας και συζητάμε για το νησί, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν γυναικολόγο στο νοσοκομείο, μια πολύ σημαντική ειδικότητα. Φυσικά. Ότι αυτού του λοιπόν οι γυναίκες είναι αναγκασμένες για οτιδήποτε θέμα να ξενιτευτούν από το νησί. Δεν υπάρχει... Υπάρχει χειρουργία. Υπάρχει ουσιαστικά, δεν λειτουργεί ο χειρουργικός τομέας. Δεν λειτουργεί, όχι. Γιατί έχουμε έναν αναισθησιολόγο και έναν χειρουργό. Χωρίς και χειρουργείο. Και έχουμε μόνο έναν ακτινοδιαγνώστη. Γι' αυτό και όλες οι διαγνώσεις μόνο των εκτάκτων περιστατικών γίνονται στα νοσοκομεία. Όλες οι υπόλοιπες θα πρέπει να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα οι ασθενείς για να τις κάνουν. Τι να πρωτοκάνει και αυτός ο άνθρωπος, ο ακτινοδιαγνώστης? Τι να πρωτοκάνει? Αντιλαμβάνεις όταν μιλάμε για έναν σε ένα νοσοκομείο ότι είναι ίσον κανένας. Γιατί είναι αδύνατον ένας γιατρός να είναι 30 μέρες όλο το 24ωρο στο νοσοκομείο. Και αυτό, κύριε Γιαννάκο, στο νοσοκομείο της Νάξου που δεν εξυπηρετεί μόνο τους Ναξιώτες, εξυπηρετεί και τους κατοίκους των διπλανών μικρών νησιών και θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και κατοίκους και άλλων νησιών κοντινών. Όμως δυστυχώς... Και μην ξεχνάτε ότι τώρα έρχεται Πάσχα, μετά καλοκαίρι, θα υπάρξει και η χαλαρότητα λόγω της παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου και πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Αν με ρωτάτε γιατί συμβαίνει αυτό, είναι αυτό που συνεχώς εμείς αναδεικνύουμε και δεν βρίσκεται λύση. Είναι οι μισθοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαμηλοί των υγειονομικών. Για παράδειγμα στους πίνακες του επικουρικού για νοσηλευτικό προσωπικό δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί ο μισθός είναι 700 ευρώ, των γιατρών 1800. Ποιος μπορεί να έρθει σε ένα νησί όταν το κόστος διαβίωσης και διατροφής είναι πάρα πολύ υψηλότερο. Mm-hmm. Οι συνθήκες εργασίας δεν είναι καθόλου καλές. Όταν είναι ένας γιατρός για 30 μέρες το μήνα πρέπει να είναι στο νοσοκομείο, το αποφεύγει να έρθει στο νοσοκομείο. Χορηγούνται υπηρεσιακά κίνητρα. Να σας πω, κύριε Γιαννάκο. Και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει. Γίνεται αυτό. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και εδώ ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δίνει κάποιο ποσό στους επικουρικούς γιατρούς που έρχονται στο νησί. Και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου δίνει κάποια χρήματα. Και πραγματικά αναρωτιέται κανείς ποιος είναι ο λόγος, γιατί βγαίνουν προκηρύξεις κατά καιρούς για να στελεχωθούν οι δομές υγείας, οι οποίες είναι πάντα άγονες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Σας εξηγώ ότι... Θεωρείτε ότι ένας λόγος είναι το οικονομικό? Ο βασικότερος λόγος, και δεύτερον να δοθούν και υπηρεσιακά κίνητρα. Για παράδειγμα, ένας γιατρός μπορεί να πήγει από το νησί τώρα στα 5 χρόνια. Ναι. Σε θέση ομόβαθμη. Γιατί να μην πούν να φεύγει στα 3 χρόνια σε ανώτερη θέση από αυτή που είναι. Στην αμέσως ανώτερη. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Β' να γίνεται επιμελητής Α και να επιλέγει το νοσοκομείο της αρισκίας του. Ναι. Να φύγει σε 3 χρόνια. Πολλοί θα μείνουν. Θα τους αρέσει στο νησί και θα μείνουν. Αλλά δώσ' τους μία διέξοδο. Τα λεφτά όταν είναι 1.800 ευρώ, ποιος θα έρθει? Όταν για να νοικιάσεις σπίτι τώρα στην Άξο ή στο Μωρίνι... Αν βρεις να νοικιάσεις και σπίτι. Θέλεις πολύ περισσότερα. Αν δεν του δώσεις κίνητρα λοιπόν και μία διέξοδο, δεν θα έρθει. Ναι, και αν βρεις να νοικιάσεις και σπίτι, γιατί και αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος μπελάς. Για αυτοδιοίκηση, εγώ θα σας πω το παράδειγμα της Μήλου, που τσακωνόταν εκεί ο δήμαρχος με τον πρόεδρο του
με τον πρόεδρο του κέντρου υγείας για έναν γιατρό καινούριο που πήγε και αν θα πρέπει να μείνει στο περιφερειακό ιατρείο ή όχι. Πήγε να κάνει κάποιες παρεμβάσεις, πήγε αστυνομία, πήγε η πολεοδομία κτλ. Ναι, πραγματικά συμβαίνουν και αυτά τα περιστατικά. Όχι, εδώ στην Νάξο τουλάχιστον ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δίνει 400 ευρώ το μήνα μπόνους στους επικουρικούς γιατρούς που θα έρθουν να υπηρετήσουν στο νησί. Ένας γιατρός ο οποίος έχει μία οργανική θέση στην Αθήνα, για παράδειγμα, δεν φεύγει εύκολα να έρθει με τα ίδια χρήματα ή λίγο περισσότερα και τα λοιπά σε ένα νησί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να του δώσεις, πρέπει στους νέους γιατρούς, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι θέλεις να τους μετακινήσεις, πρέπει να τους δώσεις σαφώς πολύ μεγαλύτερα κίνητρα. Υπηρεσιακά κίνητρα, όπως είπατε, και οικονομικά φυσικά, προκειμένου να αφήσουν ίσως το σπίτι τους και τη δουλειά τους σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας. Θα πω άλλο ένα. Γιατί να πούν ότι ο επικουρικός γιατρός που θα έρθει εκεί και για 3 χρόνια μετά θα γίνεται μόνιμος. Ναι. Να δείτε πόσοι θα έρθουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το κοιτάξει από αυτή την σκοπιά η εκάστοτε κυβέρνηση, ώστε να μπορέσουν να στελεχωθούν τα νησιά τα οποία έχουν τραγικές ελλείψεις. Όταν συζητάμε, ακούστε με λίγο να σας πω τώρα, όταν στη Σαντορίνη τώρα νοσηλεύουμε περιστατικά κορονοϊού πέρυσι, χωρίς παθολόγο, χωρίς πνευμονολόγο και γινόμαστε ρεζίλοι διεθνώς, κάτι. Ποιο είναι το καμπανάκι που πρέπει να χτυπήσει για να φτιάξουμε την κατάσταση? Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα να μην λειτουργεί ο χειρουργικός τομέας για ένα έκτακτο περιστατικό? Θα είναι μια κύλη και θα πρέπει να τη διακομίσουμε από την Άξο στην Αθήνα για να γίνει. Θεωρείτε ότι είναι τόσο πολύ δύσκολο πια να γίνουν νοσοκομεία, τα τρία νοσοκομεία, να στελεχωθούν αυτά τα τρία νοσοκομεία των Κυκλάδων? Σύρος, Νάξο, Σαντορίνη. Συγγνώμη λίγο, και τη Σύρου δεν είναι στελεχωμένο. Όχι, δεν είναι. Είναι κινητοποίηση σε κάτι. Ακριβώς. Γιατί δεν έχουν μόνο ένα καρδιολόγο, έχουν μόνο 2 αναισθησιολόγους, θα μείνουν με 2 παθολόγους σύντομα. Στη μονάδα τεχνητού νεφρού είναι 2, θα μείνει ένας. Παθολογοανατόμος, ναι, είναι μία που φεύγει το Μάιο και δεν θα έχουμε να διαβάσουμε τις βιοψίες. Να κάνουμε εξετάσεις για καρκινοπαθείς. Ναι, και να φανταστείτε ότι το νοσοκομείο της Σύρου εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο και από τα γύρω νησιά. Και από την Άξο φεύγουν πολλά περιστατικά για τη Σύρου. Ναι, και όμως εκεί υπάρχουν προβλήματα. Και είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, κύριε Γιαννάκο, και δεν έχει ακόμη λυθεί αυτό με τη στελέχωση των δομών υγείας στα νησιά. Και αν κανείς δεν ζει στα νησιά, να καταλάβει και να νιώσει την ανασφάλεια στο πετσί του, όπως λέω πολλές φορές, όταν έχει κακοκαιρία που φοβάσαι μη σου συμβεί κάτι και δεν μπορεί να έρθει. Γιατί το ελικόπτερο, ας πούμε. Στην Κίνο, τα θυμάμαι ένα-ένα. Ναι. Θυμάμαι στην Κίνο που τα παθολογικά περιστατικά τα βλέπει παιδίατρος, γιατί δεν έχουμε ούτε παθολόγο, ούτε γενικό γιατρό. Ούτε γενικό γιατρό. Κόσμο, το Πάσχα. Η βασικότερη, ας πούμε, ειδικότητα που θα έπρεπε να υπάρχει απαραίτητος μέσα σε μια δομή υγείας. Στην Αμοργό νομίζω έχουμε έναν καρδιολόγο μόνο, αν ναι, το θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, ένας καρδιολόγος, έτσι αναφέρεται εδώ. Ένας καρδιολόγος. Ή ο Σάνδρος Μήλος Πάρος, δεν έχουν μικροβιολόγο. Γιατί αν δεν έχεις να κάνεις εξέταση, πώς θα αντιμετωπίσεις τον ασθενή? Ακριβώς. Και τα μικρά νησιά και φυσικά και τα τρία μεγάλα νοσοκομεία που, όπως είπα, θα έπρεπε να ήταν μέλημα της εκάστοτε κυβέρνησης να στελεχωθούν όπως πρέπει για να εξυπηρετούν και τα υπόλοιπα νησιά. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, τόσα χρόνια τα λέμε, πως δεν έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει να τροποποιήσουν νόμους, διατάξεις προκειμένου να υπάρξει ενδιαφέρον από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να έρθουν στα νησιά. Μιλάμε τώρα για τη βαριά βιομηχανία της χώρας, το καλοκαίρι, έτσι που θα κατακλειστούν από κόσμο και δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε τη στοιχειώδη ασφάλεια. Όχι ότι το χειμώνα δεν είναι βασικό για τους ντόπιους, δηλαδή πρέπει, γιατί και οι καιρικές συνθήκες είναι κακές, δεν είναι εύκολες οι διακομιδές σε πολλές περιπτώσεις, πρέπει ο κόσμος να κινδυνεύει. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, κύριε Γιαννάκο, ότι τα νοσοκομεία και κάποιες δομές υγείας των νησιών λειτουργούν έτσι μόνο από την καλή θέληση των γιατρών που υπηρετούν σε αυτά. Δηλαδή, χάρη σε αυτούς που κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, λειτουργούν ακόμη κάποιες δομές υγείας. Μακάρι να εισακωστούμε αυτή τη φορά και να λυθεί το θέμα. Αν και πολύ αμφιβάλλω. Τι ενέργειες έχει κάνει η ΠΟΕΔΗΝ και τι απαντήσεις παίρνετε, κύριε Γιαννάκο, από τους αρμόδιους? Αυτά που γράφουμε, αυτά που συζητάμε τώρα, ναι, τα έχουμε πει
1.000.000 φορές στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ναι. Και τα έχουμε δημοσιοποιήσει κιόλας. Και τι, ποιες είναι οι απαντήσεις που παίρνετε? Παίρνετε κάποιες απαντήσεις? Τι σας λένε? Ότι έχουμε δώσει 1.800 ευρώ, έχουμε δώσει κίνητρα να πάνε οι γιατροί. Αλλά γιατροί δεν βρίσκονται. Αυτή είναι η απάντηση, ναι. Επίσης, κύριε Γιαννάκου, έχουμε και ελλείψεις ασθενοφόρων στα κέντρα υγείας. Σε πολλά κέντρα υγείας, ναι. Πράγματι, ναι. Σε πολλά κέντρα υγείας είναι ακάλυπτες βάρδιες και εγώ δεν θα πω τι λέμε εμείς. Τοπικά δημοσιεύματα συνδέουν πολλούς θανάτους εκτάκτων περιστατικών λόγω της καθυστερημένης διακομιδής η υγειονομική μονάδα. Mm-hmm. Μάλιστα. Δυστυχώς έτσι αυτή είναι η εικόνα και αυτή είναι η κατάσταση. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά.